Καλησπέρα σας αγαπημένοι μας φίλοι. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «Διάφανη αγάπη», όπου τα γεγονότα παίρνουν ακόμη πιο σκοτεινή τροπή και η αγωνία μεγαλώνει. Θα εξερευνήσουμε τα μυστικά και τις ελπίδες που επιβιώνουν στο όριο μεταξύ ζωής και θανάτου. Έτσι λοιπόν, πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί τα πράγματα θα γίνουν πιο περίπλοκα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τον Στέφανο. Ο Στέφανος, ο ήρωας που πια δεν ζει αλλά ούτε ακριβώς και λείπει από τη ζωή γύρω του, βρίσκεται σε μια παράξενη θέση. Ζει τον εφιάλτη του να παρευρίσκεται στην ίδια του την κηδεία. Μια σκηνή που δεν θα ήθελε κανείς να βιώσει, γεμάτη θλίψη και δάκρυα. Τον βρίσκει ανάμεσα σε αγαπημένους ανθρώπους που προσπαθούν να χωνέψουν την απώλειά του. Το συνέστημα είναι βαρύ. Ένας-ένας περνά από μπροστά του και ο Στέφανος προσπαθεί να καταλάβει ποιος πραγματικά τον αγάπησε, ποιος πόνεσε και ποιος ήθελε αυτή την τραγική κατάληξη. Η κηδεία όμως δεν έχει μόνο δάκρυα, υπάρχει και κάτι ακόμη αλόκοτο. Ένας άνδρας, ο Ιάσονας Βεργής, εμφανίζεται και δεν μοιάζει καθόλου με τους υπόλοιπους. Έχει κάτι γνώριμο, κάτι που κάνει τον Στέφανο να νιώσει πως δεν είναι ο μόνος σε αυτόν τον παράλληλο κόσμο. Ο Ιάσονας είναι και αυτός νεκρός, αλλά όπως φαίνεται εδώ και καιρό. Η συνάντησή τους είναι καθοριστική. Ο Ιάσονας του αποκαλύπτει ότι υπάρχει τρόπος να επηρεάσει ο Στέφανος τον κόσμο των ζωντανών. Ότι μπορεί να δράσει, να κινηθεί, να αγγίξει την πραγματικότητα που άφησε πίσω του. Όμως αυτό είναι απλά το πρώτο βήμα. Η εκδίκηση και η αλήθεια χρειάζονται περισσότερα από μία παρέμβαση. Η υπόθεση της δολοφονίας του Στέφανου στα πλαίσια μιας αιματηρής ανταλλαγής πυροβολισμών με έναν έμπορο ναρκωτικών έχει κλείσει. Οι συνάδελφοί του φώναξαν, διαμαρτυρήθηκαν, δεν ήθελαν να το πιστέψουν, αλλά η απόφαση πάρθηκε. Κι όμως ο Στέφανος δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα έτσι. Πρέπει να βρει την αλήθεια. Η Φωτεινή είναι μια γυναίκα που έχει δεθεί με τον Στέφανο και αυτή τη φορά, αν και με δυσκολία και αρκετή αμφιβολία, θα δεχτεί να τον βοηθήσει. Είναι εμφανές πως θέλει να τον βοηθήσει για να ξεφορτωθεί αυτή τη σκοτεινή παρουσία που στοιχιώνει τη ζωή της. Και όμως οι ενδείξεις είναι εκεί, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαθύ κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Στέφανου και η Φωτεινή, παρά την επιφυλακτικότητά της, εμπλέκεται βαθύτερα από όσο φαντάζεται. Στο μεταξύ, η Άννα, που αγάπησε τον Στέφανο και τώρα ζει με την απουσία του, λαμβάνει τα προσωπικά του αντικείμενα. Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει, κάθε κομμάτι της ζωής του, φέρνει μαζί αναμνήσεις, πόνο αλλά και ερωτήματα. Ήταν ο Στέφανος ειλικρινής μαζί της? Υπήρχε άλλη γυναίκα στη ζωή του? Αυτά τα ερωτήματα τις βρόχνουν σε μια ανεπίσημη έρευνα, μια αναζήτηση που θα μπορεί να αποκαλύψει μυστικά που δεν έπρεπε να βγουν ποτέ στο φως. Όπως βλέπετε, η ιστορία μας γίνεται σύνθετη. Η αγωνία μεγαλώνει και οι αποκαλύψεις ανατρέμουν τα πάντα. Τι θα γίνει όταν ο Στέφανος ανακαλύψει ποιος ήταν πραγματικά πίσω από την δολοφονία του? Θα μπορέσει η Φωτεινή να τον βοηθήσει ή θα εγκαταλείψει την προσπάθεια? Και τι θα κάνει η Άννα όταν μάθει την αλήθεια για τη ζωή του Στέφανου? Μείνετε μαζί μας, γιατί τα επόμενα επεισόδια θα είναι γεμάτα αποκαλύψεις, ανατροπές και έντονες στιγμές. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να πατήσετε το like και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πείτε μας τις θεωρίες σας και τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στη συνέχεια. Η αγάπη σας και η στήριξή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και να θυμάστε, η αγάπη μπορεί να είναι διάφανη, αλλά είναι πάντα εκεί, ακόμη και όταν δεν τη βλέπουμε.